Δεν κατάλαβα για ποια υποκρισία αναφέρθηκε η κυρία Τσάγκλου όσον αφορά το ΚΚΕ. Για τη φορολογία των αυταπασχολούμενων. Ξεχάσατε ότι τσακίσατε τον κόσμο στη φορολογία για να απαλλάξει το μεγάλο κεφάλαιο από τα φορολογικά βάρος στην κυβέρνηση. Και βεβαίως απαξί. Εμείς θα πούμε πάντως. Το κουμάσι αναφέρθηκε γενικά και αναφέρθηκε σε αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται ανάμεσα στα κόμματα της κέντρο-αριστεράς και σε διάφορα παιχνίδια τα οποία γίνονται και επί της ουσίας δεν αναφερθήκαμε σε ένα κόμμα συγκεκριμένο. Άρα όποιος έχει τη μίγα μοιάζεται. Γιατί έχουν ακουστεί και άλλοι πολύ χειρότεροι όροι στο αναμεταξύ τους συντροφικό αλληλομαχαίρωμα που αυτό είναι πολύ μικρό και επί της ουσίας ας δει και το λεξικό, δεν θα τις πούμε εμείς, τι εννοεί το λεξικό κουμάσι. Να κάνει κάτι και αυτή. Κυρίες και κύριοι, ο ηρωικός αγώνας των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ, 4,5 χρόνια τώρα, η αλληλεγγύη των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας, των κατοίκων των περιοχών της ΛΑΡΚΟ, τους δίνει δύναμη για να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Ο αγώνας αυτός, όπως έδειξε και το σημερινό συλλαλητήριο και οι πολύμορφες κινητοποίησεις που έγιναν, ο αγώνας αυτός έχει βάλει εμπόδια στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Έχει ακυρώσει τους σχεδιασμούς για εξαγορά συνειδήσεων και διάσπαση των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διεκδικούν το δικαίωμα να παραμείνουν στην επιχείρηση, σε μια επιχείρηση που λειτουργεί. Να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους με διατήρηση των δικαιωμάτων τους. Και γιατί αλήθεια έχει τόσο σημασία να παραμείνουν στη ΛΑΡΚΟ? Γιατί πρόκειται για μια εταιρεία στρατηγικής σημασίας. Τη μεγαλύτερη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εταιρεία επεξεργασίας σιδηρονικελίου. Και μάλιστα μέσα από αυτό μπορεί να παράγει το νικέλιο και το κοβάλτιο, δύο απαραίτητα συστατικά για τις μπαταρίες, είτε αφορούν την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων που τώρα το προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αφορούν τις μεγάλες μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Άρα λοιπόν έχει τα πρώτα υλικά σε έναν τομέα ο οποίος είναι σε μεγάλη ζήτηση. Άρα λοιπόν ποιος είναι ο λόγος? Και βεβαίως διεκδικούν να παραμείνουν στις οικίες τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να μην μαραζώσουν τα χωριά τους. Και αυτό το παράδειγμα της ΛΑΡΚΟ είναι πολύ αποκαλυπτικό. Είναι πολύ αποκαλυπτικό για το χαρακτήρα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αλλά και ταυτόχρονα αναδεικνύει την υπεροχή του σοσιαλιστικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Γιατί σε συνθήκες σοσιαλιστικής οικονομικής δραστηριότητας, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής και τον ορυκτό πλούτο, όλο αυτό θα γινόταν προς όφελος της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της οικονομίας, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζόμενων, αλλά και το συνόλου των λαϊκών στρωμάτων, και όχι η καπιταλιστική κερδοφορία. Αντίθετα, στο δικό σας σύστημα, το οποίο υπερασπίζεται και στη βαρβαρότητά του, η όποια αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων σχετίζεται με το κέρδος. Αν έχει κέρδος ο επενδυτής, θα προχωρήσει επένδυση. Θα λειτουργήσει ή θα εξυγχρονίσει την επιχείρησή του, αν κερδίζει παραπάνω από τις άλλες τομείς. Μπορεί όμως και να την κλείσει την επιχειρηματική μονάδα, παρότι έχει κέρδη, αν υπάρχουν αλλού δυνατότητες για μεγαλύτερη κερδοφορία. Άρα λοιπόν τις επιχειρήσεις δεν τις κλείνει οι εργαζόμενοι. Τις κλείνουν οι καπιταλιστές και το αστικό κράτος, όπου δεν τους συμφέρει. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι φανερό ότι η όποια αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και ο ρηχτός πλούτος είναι μια σημαντική παραγωγική δυνατότητα της χώρας μας, σχετίζεται με την ύπαρξη κέρδους ή όχι. Και από αυτή την άποψη λοιπόν ο καπιταλισμός καταστρέφει παραγωγικές δυνατότητες όχι μόνο σε συνθήκες κρίσης αλλά και σε συνθήκες ανάπτυξης. Τρίτον, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση στους εργαζόμενους, το αντίθετο μάλιστα. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τσακίσει τα συγκροτημένα δικαιώματά του στην εργασία,
στην ασφάλιση τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα για να διαμορφώσει ένα μηχανισμό αναπαραγωγής μιας πολύ φθηνής εργατικής δύναμης, η οποία θα είναι και αναλώσιμη για να βαθύνει η εκμετάλλευση των εργαζόμενων. Τέταρτον, διευρύνει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και οι παραγωγικές δυνατότητες μιας χώρας και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Διευρύνει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες μέσα από τη συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια. Από αυτή την άποψη, ο ρόλος του αστικού κράτους είναι αποκαλυπτικός. Λειτουργεί προς όφελος του κεφαλαίου δύο παραδείγματα από το νομοσχέδιο, για να μην αναφερόμαστε μόνο στη ΛΑΡΚΟ. Άρθρο 52. Τι κάνετε? Δίνεται τη δυνατότητα να εξαγοράζουν πυρπαρά καταπατημένες εκτάσεις δημόσιες από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, από μεγάλες βιομηχανίες, από τουριστικές επιχειρήσεις και εμπορικές επιχειρήσεις, ακόμη και σε περιοχές Natura. Να λοιπόν ένα δώρο το οποίο κάνετε στους καταπατητές, τους μεγαλοκαταπατητές. Ή η επόμενη τροπολογία και η διάταξη που αφορά τη δίωξη ημί τραπεζικών στελεχών για απάτη. Τι λέτε, πρώτα θα γνωμοδοτήσουν δύο εμπειρογνώμονες στις τράπεζες και μετά θα ασκηθεί όχι δίωξη. Αυτό δεν βάζει εμπόδια στην λειτουργία των εισαγγελέων και στην άσκηση δίωξης. Άρα λοιπόν βάζεται όλο και περισσότερο εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία. Από αυτή την άποψη, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και επιστρέφω πάλι στην υπόθεση της ΛΑΡΚΟ. Ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, στο οποίο ευθύνες έχει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Γιατί βεβαίως διαχρονικά οδηγήσατε στην απαξίωση και στον μη εξυγχρονισμό της ΛΑΡΚΟ. Πουλούσατε φθηνή πρώτη ύλη προς όφελος των μεγάλων ευρωνοσιακών πολυεθνικών που αξιοποιούσαν την πρώτη ύλη από τη ΛΑΡΚΟ. Κάνετε πιάτσικο σε βάρος της εταιρείας από τις διορισμένες από εσάς διοικήσεις, από τους μεγαλοεργολάβους αλλά και τους εφοπλιστές. Υπήρχε σοβαρή έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας με τους δεκάδες νεκρούς και τους εκατοντάδες τραυματίες και ανάπηρους, σε συνθήκες μάλιστα υψηλού επαγγελματικού κινδύνου ή μόλις του περιβάλλοντος, με το να πετάτε τη σκουριά στον ευωικό κόλπο, ενώ μπορούσε να αξιοποιηθεί παραγωγικά, και βεβαίως στηρίξατε με κάθε τρόπο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησε αυτό. Η τροπολογία τώρα, την οποία φέρνετε, έτσι, επί της ουσίας τι θέλετε να κάνετε ως κυβέρνηση, γιατί ΛΑΡΚΟ μάλλον πριν την τροπολογία, μεθοδεύσατε σχεδιασμένα. Πρώτον, από το 2020 αυτή τη διαδικασία, να βάλετε καθαριστή εν λειτουργία, μετά να διακόψετε την παραγωγική δραστηριότητα της ΛΑΡΚΟ, να προσπαθήσετε να διασπάσετε το κίνημα των εργαζόμενων με τα διάφορα κατάπτυστα προγράμματα ανεργίας, και το αποκορύφωμα αυτής της κυβερνητικής αναλύσεως είναι η σημερινή τροπολογία. Με αναδρομική μάλιστα ισχύ από τη 17η του τρέχοντος μήνα. Έτσι λοιπόν με την τροπολογία αυτή εξυπηρετούνται οι σχεδιασμοί του αγοραστή και τα συμφέροντα του αγοραστή, του όποιου αγοραστή, είτε για την επαναλειτουργία της επιχείρησης καθαρή από εργαζόμενους, είτε για την αξιοποίηση του μεταλλευτικού πλούτου ως πρώτη ύλη για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλαγμένη από το βάρος των εργαζόμενων. Με κοινικότητα και μεγάλη προκλητικότητα ο κύριος Πετρελιάς τι ισχυρίστηκε, ότι με αυτή την τροπολογία λέει διασφαλίζουμε τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Σοβαρά. Αυτό κάνει αυτή η τροπολογία. Και μάλιστα ο ίδιος τους χαρακτήριζε και τεμπέληδες. Σαν δεν τρέπεστε καθόλου. Αυτοί οι οποίοι έχουν ματώσει κυριολεκτικά όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας κάτω από απερίγραπτες συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα στο εργοστάσιο το συγκεκριμένο και χτίσαν όλα αυτά τα οποία έχει σήμερα η ΛΑΡΚΟ και τα οποία προσπαθείτε να τα εκποιήσετε με αδίσταχτο τρόπο. Με αδίσταχτο λοιπόν τρόπο στοχοποιείτε τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, τον ίδιο τους τον αγώνα. Και μάλιστα με τις τάσεις σας αυτή, με τη στάση σας αυτή που πλέον παραχωρεί όλη την εξουσία στον ειδικό διαχειριστή για το κλείσιμο της επιχείρησης και την απόλυση των εργαζόμενων, τι γίνεστε? Γίνεστε κατάπτυστοι και αποκαλύπτετε επί της ουσίας πλατιά ο αντιδραστικός χαρακτήρας της πολιτικής σας. Γι' αυτό το ΚΚΕ επιμένει ακόμη και τώρα να αποσύρετε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Και βεβαίως
να συνεχίσει η λειτουργία της επιχείρησης, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας των εργαζόμενων στον χώρο αυτόν, στον χώρο της ΛΑΡΚΟ. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, ο λαός της περιοχής έχουν και την εμπειρία και μαζί με την αμέριστη αλληλεγγύη που δείχνουν και οι εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα, έχουν την εμπειρία, έχουν τη μαχητικότητα, αλλά και για την αποφασιστικότητα να μετατρέψουν σε κουρελόχαρτο τη συγκεκριμένη τροπολογία αν επιμένετε να ψηφιστεί.